Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, 2-2-4-10-0-31-20, επαναλαμβάνω 2-2-4-10-0-31-20, είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας και βέβαια στο email της εκπομπής μπορείτε να στείλετε και εκεί τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το μέρος, ενημέρωση για τον Δημήτρη Κρεμαστενό, για την πορεία της υγείας του. Θα λέει κανείς ότι δημιουργεί πλέον προβληματισμό αυτή η παραμονή του κυρίου Κρεμαστενού στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, διότι σήμερα συμπληρώνονται 30 μέρες από την ημέρα που ο κύριος Κρεμαστενός εισήχθη καταρχήν στον Νίμιτς και πάρα πολύ γρήγορα στην συνέχεια στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. 30 μέρες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε καθημερινά επαναλάβει κάποια θέματα που είχαν να κάνουν με την διαχείριση της πορείας του κορονοϊού, της πνευμονίας, με μια προσπάθεια των γιατρών που τον παρακολουθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Στη συνέχεια είχαμε σε εξέλιξη αυτές τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, από την παραμονή δηλαδή, πολυήμερη παραμονή, μηνιαία πλέον, στην μονάδα εντατικής θεραπείας με κάποια βασικά όργανα που αντιμετώπιζαν κάποια προβλήματα. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά μας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη αγωνία και προβληματισμό είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλές ημέρες. 30 ημέρες είναι πολλές ημέρες, δεδομένου βέβαια ότι ο κ. Κρεμαστενός δεν είναι και πολύ νέος σε ηλικία. Αναφέρομαι ότι ο κορονοϊός δυστυχώς χτυπάει και νέους ανθρώπους, 35-άριδες. Είδατε τι έγινε στην χώρα. Λοιπόν, πραγματικά έχει ανάγκη την προσευχή μας, γιατί πρόκειται για μια λαμπρή προσωπικότητα και είναι απαράδεκτο αυτά τα οποία ουσιαστικά καταγράφησαν τις προηγούμενες δύο ημέρες, με κάποιους να διακινούν κάποια άρρωστα σενάρια και μόνο που τα ακούει κανείς εξοργίζεται. Διότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαμάντη, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά η πορεία του στα κοινά έχει αφήσει την καλύτερη εικόνα και κυρίως η ανθρωπιά του νομίζω ότι είναι δαχτυλοδεικτούμενη από όλους τους Έλληνες. Είναι τιμή μας που ο Δημήτρης ο Κρεμαστενός γεννήθηκε στην Χάλκη, μεγάλο στον Αρχάγγελο, είναι δωδεκανήσιος, είναι Ροδίτης, είναι Έλληνας, είναι οικουμενικός. Πρόκειται για μια λαμπρή προσωπικότητα. Πραγματικά, επαναλαμβάνω ότι μας δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο άγχος και μια πολύ μεγάλη αγωνία και κάνουμε και το σταυρό μας και ο Δημήτρης ο Κρεμαστενός και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται να αντιμετωπίσουν αυτό τον φωνικό κορονοϊό και πραγματικά, έτσι, το λέω με πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί είχα την τιμή να κάνουμε μαζί την τελευταία, αν θέλετε, συνέντευξη εδώ στην περιοχή και μάλιστα προσπαθούσε να μας πείσει δηλαδή, να μας νουθετήσει, να μας πει πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας, πολύ απλά, κατανοητά, προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή, έτσι, πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, δηλαδή 9 του Μάρτη, να εξηγήσει σε όλους πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε αυτά που επαναλαμβάνουν καθημερινά οι επιστήμονες. Και πραγματικά να βάλει το χέρι της η Παναγιά, να τον βοηθήσει, να ανταπεξέλθει αυτής της δύσκολης μάχης που δίνει για την ζωή του. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σώσει τόσες ζωές και νομίζω ότι έχει φυτίσει, έτσι, έχει ενδυναμώσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον ενάρετο δρόμο, δηλαδή, έτσι, στις επιζήμεις. Λοιπόν, τώρα, μένω σε κάποια κρούσματα. Δεν υπάρχουν κρούσματα στην περιοχή μας. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουμε στο νοσοκομείο της Ρόδου να νοσηλεύονται κάποιοι άνθρωποι. Έχουμε συνεχώς να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα. Είναι αρνητικά, δεν υπάρχει κάτι θετικό. Έχουμε όμως, επαναλαμβάνω, αναμένουμε μάλλον σήμερα ακόμη δύο δείγματα. Εάν υπάρξει κάτι το παραμικρό θα σας ενημερώσουμε. Είναι 6 άτομα τα οποία νοσηλεύονται στους ειδικούς θαλάμους νοσηλείας που έχουν διαμορφωθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου από την πρώτη στιγμή και ένα από τα θέματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αύριο και η σύσκεψη έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Επόμενη μέρα στον τουρισμό, στην οικονομία δηλαδή, των νησιών σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθεί εκείνη η δομή ασφάλειας στους καίους επισκέπτες.
Και είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι αύριο θα το συζητήσουν, γιατί παραλαμβάνω ότι αύριο υπάρχει μια σημαντική έτσι, σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη τώρα για αυτή την υπόθεση. Τώρα, γρήγορα, πάω σε κάτι σημαντικό, μια πρόταση που έχει να κάνει και παράλληλα με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την αχτοπλοεία δηλαδή. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι η στήριξη των οικογενειών κάνοντας χρήση μιας καινοτομίας, ενός θέματος το οποίο συζητούσαμε πάρα πολλά χρόνια στην περιοχή, το λεγόμενο μεταφορικό ισοδύναμο, έγινε πράξη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μία από τις καλές αποφάσεις. Ο εμπνευστής, αν θέλετε, αυτής της πρότασης ήταν ο πρώην αναπληρωτής υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, νησιωτικής πολιτικής, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος επανέρχεται με μια σημαντική είδηση, διότι δεν είναι μόνο η Ρόδος, δεν είναι μόνο η Κος. Τα μικρότερα νησιά και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες θα πρέπει να αντέξουν, έτσι, έστω και για 2 μήνες, την όποια προσπάθεια μπορεί να γίνει. Και είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ανοίξει αυτή η ομπρέλα του κοινωνικού τουρισμού. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ανοίξει η ομπρέλα εσωτερικός τουρισμός. Είναι δεδομένο τώρα που υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους που έχει διασφαλιστεί αυτή η μεταφορά να μπουν στον κόπο μέσα στο καλοκαίρι, έστω και για λίγες μέρες, να πάνε να κάνουν διακοπές. Και λέει λοιπόν ο κύριος Σαντορινιός, χορήγησε σε κάθε πολίτη της χώρας επιδότηση 4 εισιτηρίων, 2 αλέρε τουρ δηλαδή, για νησιωτικούς προορισμούς μέσω του μεταφορικού ισοδυνάμου. Διπλασιασμό της επιδότησης του κόστους μεταφοράς των προϊόντων ανά χιλιόμετρο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Κατάργηση του κανόνα de minimis για τα εμπορεύματα και για τα καύσιμα, ιδιαίτερα στις συνθήκες που ζούμε, έτσι. Και άμεση πληρωμή τουλάχιστον του 50% της αίτησης χρηματοδότησης με την υποβολή της για τις επόμενες περιόδους υποβολής αιτήσεων. Και βέβαια παράλληλα λέει να επεκταθεί το μέτρο και σε επιχειρήσεις της Κρήτης και να υπάρχει άμεση αποπληρωμή όλων των αιτήσεων χρηματοδότησης, τον οποίο εκκρεμεί η πληρωμή από προηγούμενους κύκλους αιτήσεων, δηλαδή ιδιαίτερα του 4ου και του 5ου κύκλου. Είναι μία πρόταση την οποία είχαμε συζητήσει και με τους υπουργούς και με τον κύριο Κεραπετρίδη και με τον κύριο Κόσολα και ελπίζω τις ερχόμενες ημέρες και με τον κύριο Πλακιωτάκη, αφού έχει και την αρμοδιότητα, δηλαδή το Υπουργείο Εμπορικής, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Λοιπόν, είναι σημαντικά αυτά να γίνονται. Τώρα, μπαίνω και σε ένα άλλο πνεύμα. Διαβάζω μία ανακοίνωση από την Δύναμη Πολιτών, από τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο. Έχει να κάνει με αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Δήμο της Ρόδου. Πολύ γρήγορα το διαβάζω. Αναφέρει ότι αυτή η εντολή «Μένουμε σπίτι» και η προστασία από τον κορονοϊό προκάλεσε περίεργα συμπτώματα στη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, ουσιαστικά αναφέρεται σε κάποιες διαδικασίες, οι οποίες κατά την κρίση του κυρίου Χατζηδιάκου είναι αμφιβόλου νομιμότητας. Δηλαδή, η φύλαξη του Δημαρχιακού Μεγάρου από μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει και τη φύλαξη του Δημάρχου και κάνει μια αναφορά. Και βεβαίως κάποιες μετακινήσεις που έχουν γίνει υπαλλήλων από και προς. Μεταξύ αυτών και μία επαναφορά ενός υπαλλήλου του πρώην προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος επανέρχεται στην θέση του, λέει ότι αυτό οφείλεται και στο Άγιο Φως της Ανάστασης και ζητάει στο τέλος, για να μην διαβάζω όλο το δελτίο τύπου, ελπίζω όλες τις επόμενες ημέρες να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες σκέψεις, ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να υιοθετήσει κάποιες τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι υπόλοιπες παρατάξεις και αφορούν διεκδίκηση και το μειωμένο συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και αναστολή του τέλους διανυκτέρευσης και κάποιες στηρίξεις που έχουν να κάνουν με τον Δήμο της Ρόδου. Επίσης βλέπω μία αντίστοιχη ανακοίνωση, αφορά τον Δήμο της ΚΟΑ από τον κύριο Γιώργο Κυρίτση. Έχει να κάνει με τον τουρισμό, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο προσεγγίσαμε χθες. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Ακούσαμε την άποψη του αντιδημάρχου Καστελορίζου, του κυρίου Στρατή Αμίγδαλου. Δεν ακούσαμε τι λένε οι υπόλοιπες παρατάξεις. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Παπουτσί, είναι ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο ΔΣ Καστελορίζου, για την πρόταση η οποία έγινε χωροθέτησης ενός προσωρινού κέντρου υποδοχής, μάλλον χώρου υποδοχής, έτσι αναφέρεται, για την φιλοξενία, ενδεχόμενη φιλοξενία παράνομων μεταναστών στο Καστελόριζο. Καλησπέρα κύριε Παπουτσί, χρόνια πολλά να έχετε. Να είστε καλά κύριε Χατζιωάννου, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χρόνια πολλά σε εσάς, τους τηλεθεατές σας και σε όλους τους Γιώργηδες και Γεωργίες που γιορτάζουν σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Και χρόνια πολλά βεβαίως και σε εσάς. Και καλή ελευθεριά να έχουμε από το COVID-19. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και το Καστελόριζο, πώς έρχονται έτσι τα πράγματα και σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, γιατί σαν σήμερα είχαμε την προσφυγή της Ελλάδας από το Καστελόριζο στο Δέλτα Νιτά. Δηλαδή από τη Μεγίστη χτύπησε το καμπανάκι στην Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έτσι πάμε τώρα λίγο σε αυτό το θέμα το οποίο δημιουργείται στο νησί. Πώς έχουν τα πράγματα, ακούσατε χθες τον Αντιδήμαρχο. Θέλω να ακούσω και την άποψη τη δική σας. Κύριε Χατζιάνου, όπως γνωρίζετε, το νησί μας, το Καστελόριζο, είναι τόσο μικρό και εξίσου σημαντικό, το οποίο δεν επιδέχεται να διαστραβλώνονται κάποια γεγονότα. Και η κοινή γνώμη οφείλουμε να την τροφοδοτούμε και να μαθαίνει την αλήθεια. Όλη η κοινωνία του νησιού, ακούσαμε χθες τη λασπολογία και την επικοινωνία του κυρίου Αντιδημάρχου, κυρίου Στρατή, να κοροϊδεύει σύσσωμη την αντιπολίτευση και τον κόσμο του νησιού. Κύριε Χατζηγιάννου, λάβαμε μία πρόσκληση τη Μεγάλη Τετάρτη για έκτακτη συνεδρίαση την Μεγάλη Πέμπτη διαπεριφοράς λόγω κορονοϊού. Με αριθμό πρωτοκόλλου 228 επίγον το θέμα, με ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη και αναφέρει κατάθεση προτάσεως για έβρεση χώρου προσωρινής υποδοχής λόγω πίεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι. Εισηγητής, αντιδήμαρχος Αμύγδαλος και να ορίσουμε χώρο εντός οικισμού. Σωστά. Μεγάλη Πέμπτη, εκτός Μεγάλη Πέμπτη είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Μια ημέρα πολύ, πολύ χριστιανική. Την ημέρα που σταυρώσατε τον Χριστό, εμείς καλούμεθα να καταδικάσουμε το νησί και τους κατοίκους του. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παπουτσή? Γιατί το λέω αυτό, θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί, κύριε Χατζηγιάννου, ζητήσαμε από τον πρόεδρο, όταν μας έστειλε την πρόσκληση, να μας δώσει και το έγγραφο που αναφέρεται στην πίεση που δέχεται ο Δήμος για να κάνει αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Ναι. Ο κύριος πρόεδρος μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει τέτοιο στοιχείο για να μας προσκομίσει. Mm-hmm. Οπότε εμείς αναγκαστήκαμε την Δευτέρα να απαντήσουμε χωρίς να έχουμε κανένα στοιχείο στα χέρια μας και να μην δεχτούμε την εισήγηση του κυρίου Αντιδημάρχου. Αν είναι έτσι, κύριε, αυτά που είπε ο κύριος ο Αντιδήμαρχος, αν είναι έτσι, πού είναι ο Δήμαρχος? Γιατί δεν παίρνει κάποια θέση και να τον πάρετε και εσείς τηλέφωνο να σας ενημερώσει? Κοιτάξτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί στο Καστελόριζο υπάρχει ένα ιδιότυπο καθεστώς. Η εισήγηση έγινε από την πλευρά του Αντιδημάρχου. Αυτό δεν είναι κακό. Συνηθίζει τα δημοτικά συμβούλια. Όμως υπάρχει ένα θέμα με την παρουσία του Δημάρχου. Βλέπω όμως ότι η πρόσκληση, γιατί εγώ ζήτησα και βρήκα όλα τα σχετικά έγγραφα. Ναι, η πρώτη πρόσκληση εγώ. Είναι του Δημάρχου. Έτσι. Η εισήγηση δεν είναι του Δημάρχου. Η εισήγηση του Αντιδημάρχου. Του Αντιδημάρχου. Βεβαίως. Ναι. Αν έχει την αρμοδιότητα, βεβαίως μπορεί να κάνει την εισήγηση. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος πού είναι? Ναι, καλά. Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Εσείς που λέτε που τηλέφωνο πού είναι να ενημερωθείτε επί του θέματος. Όχι, εγώ μίλησα με τον Αντιδήμαρχο, αλλά λέω εσείς τι λέτε για τον Αντιδήμαρχο. Ίσως να μην γνωρίζει ο Δήμαρχος τι πράττει ο Αντιδήμαρχος. Καλά, μα είναι, η πρόσκληση είναι του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος καλεί στην μάλιστα διαβάζω. Κάλιο προλαμβάνει παρά θεραπεύει. Ναι, για διαβάστε και την άλλη την επιστολή που σας έστειλα του Δημάρχου. Ναι, ωραία, λέω. Όχι, δεν είναι την ίδια ημέρα. Ζητάει λοιπόν, ωραία, λέω. Ναι, θέλω να καταλάβω, κύριε Παπουτσή, αυτό τι σημαίνει για σας. Αυτό θέλω να καταλάβω. Γιατί, κύριε Χατζηγιάννου, πήρα εγώ τον Δήμαρχο τηλέφωνο, ο οποίος μας έστειλε μεγάλο Σάββατο άλλη επιστολή με ημερομηνία 16 του μηνός. Mm-hmm. Άρα πρέπει να γνώριζε ο Δήμαρχος τι έκανε ο Αντιδήμαρχος. Ναι. Πρέπει να το γνώριζα. Ιδάλλως, γιατί μας έστειλε και δεύτερη επιστολή? Δηλαδή, επιχείρησε ο Δήμαρχος να διαφοροποιηθεί αυτό, θέλετε να μου πείτε? Βέβαια, διότι ο Δήμαρχος, εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Δήμαρχε, γνώριζες ότι εχθές είχαμε δημοτικό συμβούλιο? Γιατί μας έστειλε σήμερα άλλη επιστολή και επιμένεις να γίνει αυτός ο χώρος? Και μου λέει: Γιώργο, πιέζω. Από ποιον πιέζεσαι? Λέει: από τον αστυνομικό διευθυντή. Και μάλιστα μου είπε, επιλέξει, ότι πήγε και διάλεξε και βρήκε τον χώρο που θα στεγαστούν. Και μάλιστα μου λέει: γιατί επιμένετε εσείς να μην γίνει τέτοιος χώρος? Διότι του λέω: Γιώργο, εάν γίνει κάτι τέτοιο στο Καστελόριζο, θα είναι μία μόνιμη εγκατάσταση να έρχονται οι μετανάστες από απέναντι.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην έτσι μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, μένω στην ουσία. Εσείς διαφωνείτε στην όποια σκέψη υπάρχει να θεωρείτε ότι ο ορισμός ενός χώρου ενδεχομένως θα ανοίξει το παράθυρο, θα ανοίξει την μπουκαπόρτα για να υπάρχει μια προσωρινή, η προσωρινή μπορεί να γίνει μόνιμη, αυτό φοβάστε? Βεβαίως, αυτό φοβόμαστε. Εκείνο που θέλουμε εμείς, κύριε Χατζιάνου, είναι το εξής. Επειδή έχει μια ιδιαιτερότητα το νησί και είναι πάρα πολύ, το ξέρετε πολύ εσείς, πολλές φορές πήγατε στο Καστελόριζο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Θέλουμε μια καλύτερη κάλυψη, φύλαξη δηλαδή από τις αρμόδιες αρχές και την χρησιμοποίηση κάποιων θερμικών καμερών για την καλύτερη αποτελεσματικότητα, διότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στο νησί, με τα νησάκια που έχουμε ενδιάμεσα, ανακαλύπτονται αυτοί που έρχονται. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και εκείνο που ήθελα να σας πω είναι το εξής. Αυτά που λέει ο κύριος Αμίγδαλος, ότι αυτά είναι δική του πρωτοβουλία, εάν το έκανε αυτό, ενήργησε ο κύριος για εποφυλία του εαυτού του, για να μην βάλει στο ξενοδοχείο του πρόσφυγες και αιτούντες πολιτικό άσυλο, όσο οφείλει λόγω του ότι έχει οριστεί το ξενοδοχείο του να φιλοξενεί και σε περιπτώσεις όπως αναφέρεται και στο ΦΕΚ 987 παράγραφος, άρθρο 4 παράγραφος 3 για τις δομές που λειτουργούν, οφείλει να φιλοξενήσει και αυτούς. Καλά, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Παπουτσί. Δεν είναι άλλο θέμα, κύριε Αντιάνο, γιατί αν δεν το κρανίδι... Ένα λεπτό, κύριε Παπουτσί. Η πρόσκληση. Καταρχήν, η πρόσκληση σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν γίνεται από τον Αντίμαχο. Γίνεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Εδώ λοιπόν διαβάζω μια πρόσκληση, προσπαθώ να καταλάβω ήταν επίσημη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου ή όχι. Βλέπω μια πρόσκληση καταρχήν από τον Δήμαρχο. Ήταν συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή κρατήσατε πρακτικά, ήταν μια άτυπη συνεδρίαση όπως υπόθηκε από τον Αντιδήμαρχο, προκειμένου μεταξύ σας να καταθέσετε μια πρόταση όσο οφείλετε ως Δημοτική Αρχή? Κοιτάξτε, κύριε Χατζιωάννου, μην μπερδεύετε τις επιστολές που σας έχω στείλει. Εγώ δεν μπερδεύω τίποτα. Εγώ ρωτώ, κύριε Παπουτσί. Εγώ σας έχω στείλει δύο επιστολές, και την πρόσκληση του Προέδρου, αλλά και την επιστολή του Δημάρχου. Η επιστολή του Δημάρχου μας ήρθε Μεγάλο Σάββατο και όχι, το βάλανε λάθος ημερομηνία, 16 του μηνός ταυτόσιμη ημέρα με την συνεδρίαση. Ωραία, αυτό είναι για λάθος. Να το ξεπεράσουμε αυτό, θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν συνεννοημένοι ή έκανε ο Αντιδήμαρχος? Καλά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα αντιδήμαρχος κάνει το κεφάλι του. Να το λέω πάρα πολύ απλά δηλαδή. Και δεν ξέρει ο Δήμαρχος τίποτα στο Καστελόριζο. Εάν ήμασταν δηλαδή, στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά να πω ότι η Νέα Υόρκη είναι πολύ μεγάλη πολιτεία και δεν προλάβαμε. Στο Καστελόριζο γίνεται συνεδρίαση και δεν ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος. Κοιτάξτε, κύριε Χατζιάνο, αυτή η συνεδρίαση έγινε διαπεριφοράς. Ναι, οκ. Okay. Λόγω του κορονοϊού. Σωστά, οπότε, στο Καστελόριζο όμως. Στο Καστελόριζο, ναι. Στο Καστελόριζο. Ναι. Δεν είμαστε όλοι και στο Καστελόριζο, είναι και άλλοι στη Ρόδο. Τρεις-τέσσερις ήταν στη Ρόδο και είναι στη Ρόδο ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε εμείς τι ακριβώς έχει γίνει και αν γνώριζε. Εγώ άκουσα ότι ο Δήμαρχος είναι συνέχεια στο σπίτι του μέσα. Δεν παρουσιάζεται, φοβάται ο άνθρωπος και σωστά κάνει λόγω κορονοϊού. Αλλά όμως δεν έκανε όμως ο Δήμαρχος τις ενέργειες εκείνες έτσι ώστε να πει Αντιδήμαρχε, τι έκανες εδώ πέρα? Γιατί με βάζεις σε μένα και ξεφτελίζομαι να κάνω άλλη επιστολή? Μάλιστα. Λοιπόν, μπαίνει κύριε Παπουτσί, σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά, όπως άκουσα και τον κύριο Αμίγδαλο. Μπαίνει να ζητήσουμε διευκρινήσεις από τον Δήμαρχο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς μου λέτε ότι η άποψη και η θέση δική σας, διάβασα και τα πρακτικά αυτού το οποίο αναρτήθηκε. Οι περισσότεροι καταλαβαίνω ότι είστε αντίθετοι στην όποια σκέψη. Βεβαίως και είμαστε αντίθετοι, κύριε Χατζιάνο, γιατί όποιος βγει στο Καστελόριζο είναι ένα μικρό νησί. Κοιτάξτε να δείτε, όταν βγει ένας άνθρωπος εκεί, δεν έχουμε την υποδομή και την νοσηλευτική δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες του COVID-19. Το κατάλαβα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπουτσί, να είστε καλά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες αυτή τη συνέχεια. Να είστε καλά. Yes. Η υποχρέωσή μας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Παπουτσί για το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ο Καστελόριζο. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό, όλες αυτές οι διαδικασίες που όσο έγιναν, θα το δούμε. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, εγώ επιμένω και το λέω πάρα πολύ συχνά και μάλιστα κάποιες φορές γίνομαι και κουραστικός, είναι ότι το Καστελόριζο είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και μάλιστα έχω την αίσθηση ότι πριν από μία ώρα θα είχαμε νέες παραβιάσεις του Εθνικού Ενάριου Χώρου, διότι πέρασαν για μία ακόμη φορά πολεμικά αεροσκάφη πάνω από τη Ρόδο. Και όταν περνάνε
κάθετα της Ρόδου κάποια αεροσκάφη ή οριζόντια, αν θέλετε, για να είμαι πιο σαφής, κατευθυνόμενα προς το Καστελόριο, σημαίνει ότι έχουν μπουκάρει οι Τούρκοι. Και το λέω ότι έχουμε παραβιάσει το εθνικό εναέριο χώρο, διότι μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η ιστορία της κρίσεως, αυτό το έχουμε ξεχάσει, έχει μειώσει κατά πολύ και τα καύσιμα. Και τα καύσιμα και των αεροσκαφών. Και δεν ξέρω τι έχουν πάθει οι Τούρκοι. Προσπαθούν να εξάγουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν τη διαχείριση του κορονοϊού με τις συνεχείς παραβιάσεις. Δηλαδή, εδώ πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε αυτό το σημείο σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Επαναλαμβάνω, συχνά πυκνά ζητούμε τις απόψεις των ειδικών και κυρίως των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και το μεγάλο βάρος ξενοδόχων. Θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε τον κύριο Πάκη Χριστοδουλίδη. Είναι ένας από τους σημαντικούς ξενοδόχους στην ΚΟ. Υπάρχει και διαχειρίζεται η οικογένεια την αλυσίδα των Gaia Hotels με πολύ μεγάλη εμπειρία, με γνώση του αντικειμένου. Να ακούσουμε τι γίνεται πέρα από την Ρόδο και στα υπόλοιπα μεγάλα νησιά. Τα άρματα και της Δωδεκανήσου είναι η Ρόδος και η Κος και τα υπόλοιπα δορυφορικά αυτού που λέμε τουριστικού προϊόντος. Λοιπόν, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.